Λέγεται. Greetings. This is Bernard Coleman, calling from Coleman's Roses and Hart Law Firm. I'm calling on behalf of my client, John Georgiades. Who am I speaking to? Hi, buddy. It's Philotas. How the hell are you? Hello, Philotas. As a matter of fact, you're the one I want to talk to. Really? How is my brother-in-law doing these days? Unfortunately, the reason I'm calling you is his sudden death. Shut in my ass. That old bum was older than your national anthem. Be that as it may, I think I have good news for you. All his belongings are yours now. No shit! You can bet your bottom dollar. You're now approximately $53 million richer. Motherfucker! Τώρα γιατί σηκώθηκα στραβά σήμερα. Όπως πάντα. Λέω, εμείς είμαστε όλοι εδώ. Ναι, γιατί δεν σου φτάνουμε. Θες να φτιάξω ένα γείτονα. Η Χριστίνα μας δεν κατέβηκε για πρωινό. Όχι ακόμα. Η Πελαγία. Χειρότερα. Τι σε έπιασε. Έπιασε δουλειά στο δημογραφικό και μας μετράς. Κρουασανάκι ζεστό. Όχι, αγάπη μου, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Έτυχε μια έκτακτη δουλειά στο γραφείο και πρέπει να φύγω αμέσως. Καλημέρα. Καλημέρα. Αντίο. Τι είναι αυτό? Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Μένιο! Εδώ είμαι, αγάπη μου. Μπορείς να μου πεις τι δουλειά έχει αυτή η σακούλα σκουπιδιών μέσα στην κουζίνα μου? Και πού να ξέρω εγώ? Και ποιος να ξέρει? Μόνο εσύ δεν μπορούσες να το ξαναφέρεις στο σπίτι. Γιατί εγώ? Γιατί έχεις βεβαρημένο παρελθόν πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Μαμά! Μαμόνια για εσύ! Άρχισε πάλι, μαμά και μαμά. Δεν σου φτάνουν, βρε, αυτά που σου έχει κάνει με τη Λάουρα. Με τη Λάουρα δεν έχει κάνει τίποτα. Τα ξέρω όλα. Τι όλα, ποια όλα? Το κολπάκι σας για να το πετάξετε έξω. Αλλά ευτυχώς, για μία ακόμη φορά, το δίκαιο και ο νόμος θριάμβευσαν. Σιγά μου, ρε, Χρυσοχοίδη. Φέρε μας τώρα και δικυκλιστές να περιπολούν μες στο σαλόνι. Ναπρινή! Ο παπάς. Πέθανε? Όχι, εξαφανίστηκε. Fly with me, let's fly, If you can use some exotic booze, there's a... Ορίστε. Έχει μαζέψει τα περισσότερα από τα πράγματά του και εξαφανίστηκε. Ναι, και πώς ξέρουμε ότι έχει εξαφανιστεί? Μπορεί να μάζεψες τα πράγματά του, να τα πήγες στο μοναστράκι, να τα πουλήσεις για αντίκες. Δεν ξέρουμε τι γύφτος είναι. Λείπουν και οι βαλίτσες του. Αυτό όντως είναι ύποπτο. Ίσως πρέπει να καλέσουμε την αστυνομία. Γιατί? Γιατί πολλοί άνθρωποι στην ηλικία του Φιλότα τον χειροτερέψουν το Αλτσχάιμερ, αφήνουν τα σπίτια τους και περιφέρουν τους δρόμους. Ε, και άστονε καλέ, να ξεχαστεί, να ησυχάσει λίγο το κεφάλι μας. Άκου τώρα να φωνάξουμε την αστυνομία. Εγώ φοβάμαι μη το σκάσε με καμία ρουσιδούλα. Και τότε πάει η κληρονομιά μας. Μένει την αστυνομία. Θα τηλεφωνήσω εγώ. Γιατί? Γιατί άμα πάρεις εσύ θα μάθουνε που είσαι και θα έρθουν να σε μπουζουριάσουν για τα χρέη. Τι συμβαίνει με τον παππού? Τι να σημαίνει, παιδί μου? Από τότε που πήγε στο σπίτι μας ο αρχιγκαντέμις πλάκωσαν οι συμφορές. Μαμά! Σκάσε τώρα μιλάω. Καλημέρα σας. Θέλω να δηλώσω την εξαφάνιση ενός ηλικιωμένου. Γράφετε? Ναι, Φιλότας Καράς. Ύψος, την 1,70. Ηλικία 125.
Είναι το τελευταίο πράγμα που περίμενα να κάνεις εσύ. Νομίζεις ότι δεν ξέρω πότε να παρετούμε. Αυτοί οι δύο αγαπιούνται τόσο πολύ που δεν τους χωρίζουν όλες οι κομπένες που θα κάνω εγώ και η κυρία Λαμπρινή μαζί. Ρε, δεν σ' αναγνωρίζω πραγματικά. Οπότε, αγόρι μου, ετοιμάσου να κυκλοφορήσουμε νέα κοριτσάκια. Επιτέλους ενήλθες. Άντε. Χάσαμε το Φιλότα. Τι, σοβαρά μιλάς? Τι λες, ρε παιδί μου, λυπάμαι πολύ. Βρε, Χριστίνακη, τώρα μη στεναχωριέσαι. Δηλαδή, είναι η φυσική εξέλιξη. Δεν πέθανε, βρε. Την κοπάνισε από το σπίτι. Ω, εντάξει. Τότε δεν έχουμε παρά να ψάξουμε στα κοντινά στην πιζάδικα. Δεν είναι αστείο. Δεν το είπα για αστείο. Πού άλλο μπορεί να έχει πάρει? Δεν ξέρουμε. Η μαμά πήρε τηλέφωνο την αστυνομία, αλλά της είπαν ότι πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 24 ώρες για να θεωρηθεί πως χάθηκε. Ωραία. Να κινηθούμε όλοι συνδυασμένα και να το ψάξουμε. Το μόνο που σκέφτομαι είναι οι κόρες του. Έχουν τρελαθεί από την αγωνία. Εδώ είσαι εσύ. Ναι. Τι έγινε, τον βρήκαμε? Όχι, τον ξεφτύλα. Στο λέω πάντως. Αν το έχει σκάσει με καμιά τσουλίτσα και της γράψει το σπίτι, θα τον καθαρίσω στον τρίφτη. Πράγματι, ρε, οι κόρες έχουν τρελαθεί από την αγωνία, ε. Αχ, μα κύριε Ανθυπασπιστά μου, από το πρωί τα ίδια μου λέτε. Αν περάσουν ακόμη λίγες ώρες, θα το βρούμε παντρεμένο με καμία αλλοδαπή και μετά θα το κλαίμε το σπίτι. Καταλάβατε, λέμε. Τα νοσοκομεία, πες του. Τα νοσοκομεία τα τσεκάρατε? Α, το κάνανε, λέει. Δεν εφημερεύει κανένα, απεργούν. Σήμερα βρήκαν. Για πιάστε λιμάνια και αεροδρόμια. Όλα εγώ θα σας τα λέω. Μήπως να πάρω την αντιτρομοκρατική που είναι πιο χάη. Λαμπρινή, σοβαρέψου. Καλά. Και να σας πω, δεν μας στέλνετε από εδώ και ένα περιπολικό γιατί μπήκε στο σπίτι μας ένας άσχημος και ατσούμπαλος. Να έρθει καμιά κλούβα εδώ να τον μαζέψει. Ναι, πρόσεξε τι θα πεις. Κύριε Δημοσιευτά, χαίρετε. Η σύζυγός μας στιεύεται. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, θα περιμένουμε. Ευχαριστώ, χαίρετε. Θα κοιτάξουν, λέει, τα λιμάνια και το αεροδρόμιο. Δική μου ιδέα ήταν αυτό. Το ακούσατε όλοι. Αν βρουν το Φιλότα, μη δώσε κανένα παράθυρο το Χρυσοχοίδη να βγει και να πει πως αυτός το σκέφτηκε και θα χεστούμε. Εγώ προτείνω να ψάξουμε στον κήπο. Ο παππούς έβγαινε συχνά στον κήπο. Ναι, αγοράκι μου. Άντε, άντε να ψάξεις στον κήπο, άντε. Πάω. Δεν πας και εσύ μαζί του? Επί ευκαιρία να διαλέξει και ένα ωραίο μέρο, να σε θάψουμε. Λαμπρινή. Όχι, όχι, όχι. Παρακαλώ, εκφραστείτε. Είναι δύσκολες ώρες. Είναι οι πιο δύσκολες ώρες. Όλα μαζί μου τι είχαν τώρα. Αλλά όλα διορθώνονται. Πέθανε εσύ και όλα θα πάνε καλά. Για μένα δεν υπάρχει απόρριτο, Χριστάκο. Γιατί αν δεν ήμουν εγώ και τα πολιτικά μέσα που έβαλα, δεν θα γινώσουν ποτέ συνοδό εδάφο, Χριστάκο. Άντε, μπράβο, Χριστάκο. Γράφε τώρα. Φιλότα Καρά. Με δύο ώρα. Ναι. Πότε? Καλά, εντάξει, ευχαριστώ. Όχι, ρε, δεν είμαστε πάτσι. Εγώ θα πω πότε είμαστε πάτσι, Χριστάκο. Τι έγινε, το βρήκαμε? Κυρίες μου, ο Φιλότας Καράς πέταξε σήμερα το πρωί για Νέα Υόρκη μέσω Φραγκφούρτης. Νέα Υόρκη? Ακριβώς. Και μάλιστα business class, παρακαλώ. Με ηλεκτρονικό εισιτήριο που το είχαν προπληρώσει από τη Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη? Τι δουλειά έχει ο Φιλότας στη Νέα Υόρκη? Και ποιος του προπλήρωσε το εισιτήριο? Αυτό δεν το ξέρω και δεν μπορώ και να το μάθω. Έβαλα λιτούς και δεμένους στο αεροδρόμιο, αλλά φαίνεται πως η κράτηση έγινε από ολόκληρη εταιρεία και το όνομά της είναι απόρριτο από τη Νέα Υόρκη. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πω, κοίτα καιρό που διάλεξε ο Ομπάμα να καταργήσει τη βίζα. Έψαξα όλο τον κήπο. Πουθενά ο παππούς. Μπράβο, γόρι. Άντε ψάξεις και στα κεραμίδια τώρα. Καλή ιδέα. Πώς δεν το σκέφτηκα πιο πριν? Αν παίρναμε τηλέφωνο την ελληνική πρεσβεία. Και τι να τους πούμε? Άμα δείτε κανένα νεονόβιο που ξοδεύει τα λεφτά του σε τσουλίτσες, στείλτε τον πίσω. Συγγνώμη, αλλά αν ο Φιλότας ήθελε να φάει τα λεφτά του Μεγκόμενες, θα πήγαινε στην Ανατολική Ευρώπη. Σωστά. Από εκεί που είναι και η Λάουρος, θυμίζω. Ξέρεις, αυτή που προσλάβατε για να με χωρίσει από το Γεράσιμο. Αυτό τώρα δεν είναι στην επικαιρότητα. Ας επικεντρωθούμε στο θέμα του πατέρα. Κόρη του είμαι και ανησυχώ. Κι εγώ ανησυχώ. Μου λείπει πολύ ο παπάς. Αν παίρναμε τηλέφωνο στον δικηγόρο του. Ναι. Και να του πούμε ότι ο μπαμπάς τα έπαιξε και την κοπάνισε. Και γιατί πήγε Αμερική, τι θα του πούμε? Γιατί από το Αλτσχάιμερ έπαθε μανία καταδίωξης. Νομίζει ότι τον πήραν στο κατόπι εξωγήινη και προσπαθεί να κλείσει ραντεβού με επιστήμονες της NASA. Θα ζητήσουμε να δεσμεύσει την περιουσία του λόγω παραφροσύνης. Ναι.
Θα μας μείνει το σπίτι. Φέρε το τηλέφωνο του Ζεβού. Γρήγορα. Γρήγορα. Στο κινητό. Να προλάβουμε πριν προσγειωθεί ο γέρος και κάνει καμιά βλακεία. Μέσα σε αυτό το σπίτι, εγώ μεγάλωσα. Καλά, μην νομίζεις. Όλες οι οικογένειες πάνω κάτω έτσι είναι. Το λες για να αισθανθώ καλύτερα, έτσι. Καλησπέρα, κύριε Ζερβέ μου. Λαμπρινή καρά εδώ. Ναι. Πότε καλέ μιλήσατε? Α, μάλιστα. Ναι, εντάξει, σας περιμένουμε. Υπόπτω. Πολύ υπόπτω. Τι είπε? Ότι ο μπαμπάς τον πήρε τηλέφωνο πρωί-πρωί και του είπε μόλις προσγειωθεί στη Νέα Υόρκη θα τον ξαναπάρει. Και ότι απόψε θα έρθει ο Ζερβός εδώ να μας κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Υπόπτω. Πολύ υπόπτω. Το είπα αυτό. Αν εξαφανιστεί ο Φιλότας, θα χάσουμε τη σύνταξη. Άρα δεν δηλώνουμε την εξαφάνιση του Φιλότα στην τράπεζα και συνεχίζει η σύνταξή του να έρχεται κανονικά. Όχι, θα το σκεφτώσουμε. Μπράβο, για σας δουλεύω. Για να μην σας λείψει τίποτα. Θα μου λες, Ελλάδα, Αργεντινή. Άσο. Γι' αυτό σε γουστάρω. Με ΑΣΑΕ, πολυεθνική ανώνυμο εισαγωγική εταιρεία, λέγεται. Έλα, Λαμπρινή, εσύ είσαι. Με αφήνεις και κάνω ολόκληρη εισαγωγή. Νέα Υόρκη. Τι να κάνεις, είναι. Ναι, ναι, εντάξει. Οκ. Ερχόμαστε. Θέλει να πάμε από εκεί να με σκότωσει. Όχι, ρε παιδί μου. Ο δικηγόρος του Φιλότα λέει τώρα πάει σπίτι και θέλει να μας κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Ο Φιλότας μόλις προσγειώθηκε Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη. Τι πήγε να κάνει? Ξέρω εγώ. Αυτός μια ζωή μου έλεγε θέλει να πάει στην Τσεχία. Για ευνόητους λόγους. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν αργήσαμε. Εσύ άργησες λίγο. Ο άλλος και να μην ερχόταν, χεστήκαμε. Μαμά. Δεν πειράζει καλέ. Τι γίνεται, ρε? Δεν ξέρουμε ακόμα. Θα δούμε, κάθισε. Τι γίνεται, ρε παιδιά, χαιρετιούνται και με τον Νίκο? Διαλύεται ο κόσμος μου από όλες τις μπάντες. Περιμένουμε κι άλλους. Αν είμαστε έτοιμοι, να αναγνώσω τα φάξ που ήρθαν από Νέα Υόρκη. Αναγνώστε. Παναγία μου. Κλέφτες! Οι κλέφτες μένουν σε αυτό το σπίτι. Δεν έρχονται απ' έξω, σου θυμίζω. Ο Ασημάκης είναι, έπεσε από τη στέγη. Τζίφος. Ούτε στα κεραμίδια είναι ο παππούς. Καλά, δεν πειράζει, γόρι μου. Άστο τώρα. Πήγαινε λίγο να ξεκουραστείς και μετά θα σε στείλω εγώ να ψάξεις το Σαρονικό. Σας ακούμε, κύριε Ζερβέ μας. Μάλιστα. Τα φάξ ήρθαν γραμμένα στα αγγλικά. Η γραμματέας μου τα μετέφρασε κατά λέξη. Από τη δικηγορική φίρμα Coleman, Roger & Hart. Ο κύριος Φιλότας Καράς. Από σήμερα, έχει χθεσινή ημερομηνία. Είναι ο μοναδικός κληρονόμος και νόμιμος κάτοχος του 100% της οικονομικής περιουσίας του προσφάτως αποθανόντος Ιωάννη Γεωργιάδη. Καλέ! Ο Δίος! Μπράβο, ρε, αδερφός της μαμάς! Νόμιζα πως είχε πεθάνει από το 90. Μπορεί να πεθάνει ξανά. Η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις. Συνεχίζω. Του προσφάτως αποθανόντος Ιωάννη Γεωργιάδη, μόνιμου κάτοικου Μανχάτα, Νέας Υόρκης. Από σήμερα, όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεών του, αλλά και μερίδιων μετοχών σε εταιρείες, συνολικής αξίας 53 εκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή 44.166.000 ευρώ περίπου, ανήκει στο μοναδικό νόμιμο κληρονόμο Φιλότα Καρά του Λάμπρου και της Ελένης. Είστε εντάξει να συνεχίσω? Συνέχισε. Ωραία. Συνεχίζω. Θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι προλίγο ο κύριος Φιλότας Καράς υπέγραψε πως αποδέχεται την κληρονομιά. Διαβάζω το επισυναπτώμενο. Με σύνεση και έχοντας σώας τας φρένας, εγώ ο Φιλότας Καράς... Σώας τας φρένας, ο Φιλότας Καράς... Ο παπάς έγινε να αλλάξει τα κάκια από το 1940. Αποφασίζω να μείνω μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής,
Και στέλνω την επιθυμία μου για το πώς θα μοιραστεί στην Αθήνα η δική μου περιουσία, καθώς και μέρος της περιουσίας που μόλις κληρονόμησα, το οποίο βρίσκεται στην Ελλάδα. Εδώ μπαίνουμε εμείς. Επιτέλους, δεν μας ξεχάσει ο πατερούλης. Τα προβλήματα τελειώσαν. Συνεχίζω. Σύμφωνα με την επιθυμία μου, το διόροφο χτίσμα που βρίσκεται στην περιοχή του Βύρωνα. Σπίτι μας. Το κληροδοτώ κατά 100% στο Γεράσιμο Σαββίδη. What? Τι έγινε, παιδιά? Μωράκι μου. Τι είναι αυτό τώρα, πλάκα είναι? Τι όμορφη στιγμή. Σκάσε μένιο, θα σου ρίξω υδροκιάνιο στη φασολάδα. Τι είναι αυτά που λέτε και το έχετε μεταφράσει σωστά? Ασφαλώς. Πώς λέγεται στα αγγλικά χώνευτος λαγανομούρης μπαμπουίνος? Συνεχίζω. Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας είναι αυτό που ακολουθεί. Α, εντάξει. Πες το μας, ρε ανθρωπέ μου. Τώρα μπαίνουμε εμείς. Καλά, κάτσε, θα δούμε. Δύο οικοδομικά τετράγωνα στην περιοχή του Πειραιά, που Λίαν προσφάτως κληρονόμησα από τον κουνιάδο μου. Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Σωθήκαμε. Περνούν και αυτά στην κατοχή του Γεράσιμου Σαββίδη. Τι είναι τώρα αυτό, πλάκα μας κάνετε? Αδύνατον. Αγάπη μου, είσαι πλούσιος, πλούσιος, το καταλαβαίνεις? Προσπαθώ. Δεν είναι πλούσιος, ρε. Νεκρός είναι. Μου πάρες τη ζωή μου, ρε. Θα μου πας και την περιουσία μου. Να πεινή, ρέμισε. Να μάνα, πεινή. Το ξέρω. Αυτό θέλω να το πνίξω. Αφήστε με, είμαι σε καλό δρόμο μου. Αφήστε με. Συγγνώμη, μπορείτε να σοβαρευτείτε λίγο, να αναγνώσω τα φακ! Φακ σιού, ρε! Φακ σιού! Μαμά! Κύριε Ζερβέ, αφήστε τα χαρτιά. Μόλις ηρεμήσουμε, θα σας πάρουμε τηλέφωνο. Πολύ ευχαρίστως. Πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω τόσους τρελούς μαθημένους και μάλιστα έξω από το ίδρυμα. Τώρα θα πνίξω και εσένα, ρε γιακά! Μαμά! Η καλύτερη λαμπρινή ever. Αυτό όμως έπρεπε να το έχουμε σε κάμερα, ρε. Εκείνη τη στιγμή δεν ήταν τόσο αστείο, φίλε, γιατί τρομάξαμε την ηρεμήσουμε. Το σώσαμε από τα χάβια της Πελαγία. Η Πελαγία, η Πελαγία. Πώς αντέδρασε? Χάλια, χάλια. Της είχα τελειώσει τα χάβια και σώσαμε από τα χάβια του Γεράσιμου. Όταν έβγα από το σπίτι είχα τελειώσει όλα τα χάβια. Happy end. Μόνο ασημάκης, μια χαρά. Δεν έχει καταλάβει τίποτα. Θέλει κανένα 20ήμερο. Μου λες, εσύ έχεις καταλάβει τώρα ότι ο Γεράσιμος τώρα είναι 100 φορές πιο πλούσιος από σένα και έχει τη Χριστίνα δικιά του. Ας πιούμε σε αυτό λοιπόν, φίλε. Να πιούμε, αλλά μόνοι μας να πιούμε. Να μην πάρω τηλέφωνο κάτι ωραία κομμανάκια που γνώρισε στο reality. Τι? Εννοείται να τα πάρεις. Έχω και σαμπάνια. Λοιπόν, πρώτα θα σκοτώσω το αφαλοκομμένο. Θα του ρίξω υδράργυρο μέσα στα αυτή την ώρα που κοιμάται. Μετά θα πάω στη Νέα Υόρκη και θα σκοτώσω τον πατέρα μου. Σε παρακαλώ, ηρέμησε. Σε σχέση με αυτό που θα του κάνω, το χτύπημα στους δίδυμους πύργους θα μοιάζει με καδάκι στην πλατούνα. Ηρέμησε, ρε πουλάκι μου, και δεν έχουμε άλλα χάπια. Ηρεμή με! Μετά θα έρθω εδώ και θα σκοτώσω εσένα και τη μάνα σου. Καλά τη μάνα μου, εμένα γιατί? Γιατί εσύ τον έφερες μέσα στο σπίτι μου. Εσύ του έδωσες την σοφίτα μου και το ρολατά μου έγιναν του. Γι' αυτό σου λέω να ηρεμείς και να αλλάξεις τακτική. Ο Γεράσιμος πλέον έχει κάθε δικαίωμα να σε πετάξει έξω από το σπίτι του. Μην κουνιέσαι. Μην κουνιέσαι, μην κουνιέσαι. Το μόνο που θέλω είναι να σου αφαιρέσω την ψυχή από μέσα σου. Μην κουνιέσαι. Μην φοβάσαι, δεν θα πονέσεις. Μην κουνιέσαι, σου λέω. Μου φαίνεις ναυτία. Τι γίνεται εδώ πέρα? Βλέπεις, τον σκοτώνω και σε λίγο θα έρθει και σειρά σου. Κάτσε έξω στο καναπεδάκι και θα σε φωνάξουμε. Σας παρακαλώ, κύριε Λαμπρινή. Κυρία Λαμπρινή. Σας παρακαλώ πολύ, σταματήστε. Ποιο δικαίωμα, ρε! Δεν με αφήσει να πνίξω τον ίδιο μου τον άντρα. Ο Μένιος μας είχε μια πολύ κουραστική ημέρα. Πρέπει να τον αφήσουμε να ξεκουραστεί. Δεν κατάλαβα, ρε, λαγανομούρη. Από πότε εσύ δίνεις διαταγές εδώ μέσα? Σε παρακαλώ πάρα πολύ να παραμείνουμε αγαπημένοι και ήρεμοι. Και πώς θα γίνει αυτό? Όλα θα γίνουν. Αρχικά απόψε θα κοιμηθείς στον καναπέ. Σ'
start spreading the news. I'm leaving today. I want to be part. Here we are, sir. New York. The Royal Suite. New York. Good boy. I want some extremely expensive sweets. Some of your finest caviar, champagne, and if you can arrange some nasty brooches, there might be a little extra for you. Thank you, sir. I will do my best, sir. It's up to you. New York! New York! Oh. Πρέπει να βρω ένα Καλάσνικοφ και 2-3 χειροβομβίδες. Η μαμά δεν θα φάει πρωινό. Κάνει ένα ζεστό μπάνιο. Κοιμήθηκε τη νύχτα στον καναπέ και πονάει ολόκληρη. Καημανούλα. Γιατί, παιδάκι μου, ξέρεις πόσες νύχτες έχω κοιμηθεί εγώ στον καναπέ. Να πω. Τι έγινε, θεία? Να μπω στην κουζίνα. Γιατί, τι έχει η κουζίνα, θεία? Ποντίκια? Η κουζίνα έχει ότι έχει και το υπόλοιπο σπίτι. Δεν είναι πια δικό μας. Ο Γεράσιμος δεν έχει κανένα πρόβλημα. Σίγουρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι έχουμε για πρωινό? Έλα, αγαπούλα μου, τα έχω έτοιμα όλα. Ευχαριστώ. Πελαγία. Όρθια, θα στέκεσαι. Να κάτσω. Ασφαλώς, όχι δίπλα μου βέβαια, αλλά να καθίσεις, ναι. Κάθομαι. Κρουασανάκι. Ευχαριστώ. Τώρα που το σπίτι είναι δικό σου, πρέπει να κάνεις ριζικές αλλαγές στη δράση. Δηλαδή, έχεις κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις? Ναι. Για αρχή, πέτα τον μπαμπά μου έξω και φέρε μου ένα κανονικό. Λιλί, μη μιλάς έτσι στο Γεράσιμο. Κατάλαβες. Ποιο σπίτι είναι δικό σου, αγόρασες σπίτι? Συγχαρητήρια, ρε. Ευχαριστώ. Άντε με το καλό να μετακομίσεις κιόλας, να ησυχάσεις και η μαμά. Έχω ήδη μετακομίσει εκεί, Ασημάκη. Α, ωραία. Βράγορη μου, το είπαμε αυτό. Ο Φιλότας πήγε μόνιμα στη Νέα Υόρκη και άφησε αυτό εδώ το σπίτι στο Γεράσιμο. Ταλαιπωρία. Τώρα θα πρέπει να μετακομίσεις ξανά. Ας το κουρδίσει κάποιος να λειτουργήσει σωστά. Δεν αντέχω άλλο. Παναγία μου! Λαμπρινή! Μαμά! Άδικα ανησυχείτε! Αυτός είναι ο θόρυβος από την καραμπίνα του Φιλότα. Ο Φιλότας θα ήτανε. Αγάπη μου, είσαι καλά? Ναι, καλά είμαι, αλλά πονάει λίγο η μέση μου που κοιμήθηκα χθες στο καναπέ. Αλλά δεν πειράζει, δεν θα μου περάσει. Μαμά, είσαι καλά? Γιατί, τι πάθατε όλοι? Ακούσαμε τον πυροβολισμό και τρομάξαμε. Τι πήγες να κάνεις? Τίποτε, καλέ. Λίγο προπόνηση κάνω. Μπορείς να μου πεις τι έχεις πάθει? Δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί με μαλώνεται. Επειδή είμαι μία sports woman και αποφάσισα να ασχοληθώ λιγουλάκι με τη σκοποβολή. Λαμπρινή, σύνελθε. Τι θέλετε να κάνω δηλαδή, δέκαθλο? Είμαι πάνω από 37 χρονών. Δεν μπορώ να κάνω άλμα επικοντό πια. Σου ζητάω για εκατοστή φορά να συνέλθεις και να συνειδητοποιήσεις αυτό που έχει συμβεί. Τι έχει συμβεί? Ο παπάς κληρονόμησε ένα σκασμό λεφτά και έγραψε το σπίτι στον ξένο άνθρωπο. Και όχι μόνο το σπίτι. Δύο οικοδομικά τετράγωνα στον Πειραιά και μια τεράστια περιουσία σε μετρητά στην τράπεζα. Θες να με τρελάνεις κι άλλο? Όχι! Θέλω να καταλάβεις αυτό που έχει γίνει. Ο Γεράσιμος δεν είναι ξένος. Είναι ο άνθρωπος που αγαπάει την κόρη μας σαν τρελός και το έχει αποδείξει τόσες φορές. Σωστά. Δεν θέλω να βαθμολογήσω τώρα. Παρακάτω. Ρε αγάπη μου, αυτό που ονειρευόσουν πάντα για την κόρη μας έγινε πραγματικότητα. Γνώρισε έναν άνθρωπο που την αγαπάει και τον αγαπάει και αυτή. Με την οικονομική άνεση που έχει τώρα ο Γεράσιμος, πρέπει να της προσφέρει μια άνετη ζωή. Να παντρευτούν, να κάνουν ένα καλό γάμο και μια δεξίωση όπως την ήθελες πάντα εσύ. Και να μένω σε ένα μεγάλο και άνετο σπίτι. Τα λεφτά που είχε ο μικρός θα φύγει από εδώ μέσα, δεν τον βλέπεις πια. Όλα καλά θα πάνε, θα το δεις.
Άσε που θα βοηθάει και την εταιρεία με τα λεφτά που έχει. Έτσι όπως τα λες, καλά μ' ακούγονται. Είδες, αγάπη. Εντάξει, θα συμβιβαστώ. Μπράβο, αγάπη. Να την παντρευτεί, να της κάνει και ένα ωραίο σπίτι και το σκοτώνουμε μετά. Σου θυμίζω πως ο Γεράσιμος έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να μας πετάξει έξω από το σπίτι με τις κλωτσιές. Εμείς μένουμε σπίτι του πια, όχι αυτός. Όση ώρα λες αυτές τις μαλακίες, σκέφτομαι πώς θα ήταν άμα σου κοπανούσα το κεφάλι στις γωνίες του γραφείου. Και η στρίγκλα έγινε αρνάκι. Αν δείτε πόσο έχει αλλάξει τις τελευταίες 5 μέρες, δεν θα το πιστεύετε. Και πότε με το καλό γάμος. Ο Γεράσιμος θέλει να παντρευτούμε τον Ιούλιο. Σε ένα εκπληκτικό κλεισάκι στην Αμοργό. Αχ, σούπερ! Ζηλεύω! Θα έρθει και σένα η ώρα σου, βρε. Όλο και κάποιος γκαμπός θα στραβωθεί ακόμα περισσότερο. Να μην παραπονιέσαι. Οι υπόλοιποι στο σπίτι ξέρουν και τα πλάνα του Γεράσιμου. Όχι, και μην νομίζεις ότι εγώ δεν τα ξέρω όλα ακόμα. Σήμερα το βράδυ θα τα μάθουμε στο δείπνο. Α, μυστικό δείπνο. Κώδικας Γεράσιμου. Να, φαίνεται και κάποιον να σας ζωγραφίσει. Ποτέ δεν ξέρεις. Και γιατί να πουλήσω ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο στον Πειραιά. Τα κίνητα είναι επένδυση. Και έχω κι άλλο. Θα ρεστοποιήσω το ένα και μετά θα επενδύσω σε κάτι ακόμα καλύτερο. Έχεις καμιά καλή πληροφορία. Δεν χρειάζεται. Έχω τη σιγουριά που μου δίνει μεγάλη πολυεθνική σου εταιρεία. Εντάξει, άμα να κάνουμε πλάκα μεταξύ μας, θα στείλουμε χαμένα. Καθόλου πλάκα. Σκέφτομαι να επενδύσω ένα τεράστιο κεφάλαιο στην εταιρεία σου. Σοβαρά μιλάς. Σοβαρότατα. Γιατί, παιδάκι μου, αφού η εταιρεία μου πάει από το χειρότερο στο χείριστο. Έτσι. Η εταιρεία θα λειτουργεί κανονικά. Θα την κάνουμε μια νορμάλ εισαγωγική και θα γίνεις ένας κανονικός διευθύνων σύμβουλος. Τέρμα οι απάτες. Τι να σου πω τώρα. Απ' τη μία βέβαια με χαροποιεί αφάνταστα. Αλλά απ' την άλλη, με έναν μου κόψεις τις απάτες, είναι σαν να μου κόβεις το οξυγόνο. Εγώ δεν καταλαβαίνω πόσο ο Γεράσιμος, που είναι ένας απλός υπάλληλος στην εταιρεία μας, έχει την απέτηση να γίνουν και αλλαγές. Μπαμπά, μην ξυπνάς χωρίς λόγο. Κινήσου εσύ και άμα γίνει κάτι κακό, θα σε ξυπνήσουμε εμείς. Α, εντάξει. Τι το φτιάξα εγώ του γαμπρούλι μου απόψε, τι το φτιάξα. Κάτι με ποντικοφάρμακο, υδροκιάνιο, αρσενικό και παλιά δαντέλα. Όχι βρε χαζούλη, το αγαπημένο σου. Και φτεδάκια με κόκκινη σαλτσούλα, όπως τα κάνει η θεία σου στη δράμα. Απίστευτο. Καθόλου, την πήρα τηλέφωνο και μου έδωσε τη συνταγή ακριβώς. Καλά, μπήκα σε τόσο κόπο και δεν... Κόπος, κανένας κόπος. Αν είναι να είναι ο γαμπρός μου ευχαριστημένος. Και... πατατούλες με τριμμένο τυράκι που σου αρέσουν. Κύριε Λαμπρινή μου, είστε καλά. Μήπως θέλετε καμιά ασπιρίνη, κανένα αντιβιωτικό, κανέναν εξορκισμό. Και δεν θέλεις αυτό, παλικάρι μου. Δηλαδή θέλω να ευχαριστήσω το καμάρι μου, το στολίδι του σπιτιού μου. Εμένα, λέει. Έτσι, αγόρι μου. Οι μέρες κρασιού και λουδιών. Wonderful! Μερβελόγουσα! Later on, I will take you shopping. I spotted the perfect sex shop downtown. And we pay them a visit. Pilates, you're a naughty baby. Yes, I am. I'm going to take a shower. You two can take a sneaky peek if you like. Do we have a choice? There's no choice, baby. As they say back in my hometown, money talks, but it walks. Λοιπόν. Αχ, ο γαμπρούλης μου, θα κάνει πρόποση. Πολύ ωραία. Δεν θα κάνω πρόποση, κύριε Λαμπρινή μου. Ανακοινώσεις θα κάνω. Ανακοινώσεις ακούω. Φτιάχνουμε βαλίτσες και στο δρόμο. Σταμάτα, παιδάκι μου. Ας το γαμπρούλι μου να μιλήσει πρώτα, αν και εγώ δηλαδή ξέρω, ξέρω. Τι ξέρετε, ξέρετε. Έλα, βρε, παλικάρι μου, αφού σε είδε το μεσημέρι να διαβάζει τις αγγελίες. Ξέρω. Δηλαδή. Θα στενοχωρεθούμε που θα μας αφήσετε εδώ στο σπίτι μοναχούς και θα φύγετε με το Χριστινάκι να πάτε στη βίλα σας. Βίλα, κερατούκλι. Μπράβο, και σε εμάς δεν λες τίποτα. Αλλά έτσι είναι. Όταν έχουμε καλά νέα, μας αφήνεις τελευταίους. Γι' αυτό ακριβώς ήθελα να σας πω. Καλωρίζει και η βίλα, παλκάρι μου. Ελπίζω να έχετε πισίνα, να έρχομαι κι εγώ να κάνω την κούρα μου, να διατηρηθούν αυτές οι πλάτες. Μισό, γιατί έχετε πάρει φόρα. Ξέρεις τι κορμάρα ήμουν εγώ. Μη βλέπεις που έκατσα εδώ, σε αυτόν τον αυτιά. Από ίκτο.
Και εμείς εδώ θα είμαστε. Όποτε θέλετε να μας δείτε, θα σας περιμένουμε μεγάλη χαρά. Ευελαγία μου. Έτσι. Αν και μην νομίζετε, εγώ θα έρχομαι συχνά για βουτιές στην πισίνα σας. Να βάλετε και τζακούζι. Κάνει καλό στα βλαστο κύτταρα. Βρε ατακτούλια, βρε, μην προτρέχετε. Στις αγγελίες κοίταγα να βρω 2-3 σκυλάκια, να έχουμε στον κήπο να παίζουν. Σκυλάκια, αγαπούλα μου, τι ωραία ιδέα. Μια χαρά. Και πότε θα πάτε στο καινούριο σας στο σπίτι, δηλαδή μετά το γάμο? Κυρία Λαμπρινούλα. Κυρία Λαμπρινούλα. Κάνε λίγο δεξιά και σβήσε, γιατί έχω να σου πω κάποια πραγματάκια και θα τα πω μία φορά. Γι' αυτό άκουσε με προσεκτικά, να είστε συγκεντρωμένοι και να γίνουν άμεσα κατανοητά. Εξαιρεί το Ασημάκης. Τι έκανα εγώ? Τίποτα, θα σου πούμε εσένα μετά. Αχα, κατάλαβα. Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, η Χριστίνα και εγώ θα μείνουμε... Ναι. Εδώ. Εδώ. Ναι, γιατί σπίτι μου δεν έχουμε καμιά αντίρρηση. Όχι, τι αντίρρηση να έχουμε, έτσι όπως τα έκανε ο πατέρας μου, σπίτι σου είναι. Έτσι, μπράβο. Τώρα συνεννοούμαστε. Εγώ για εσάς το έλεγα. Δηλαδή, έτσι, να μείνετε σε ένα σπίτι πιο μοντέρνο, να μείνετε μόνοι σας, να έχετε τις ανέσεις σας, να μην σας ενοχλούμε εμείς. Δεν ενοχλείτε καθόλου. Χαρά μας να σας φιλοξενούμε σπίτι μας. Ναι. Θύμησέ μου να σκοτώσω τον πατέρα. Εμείς θα πάρουμε την κρεβατοκάμαρα του Φιλότα που κλειδώνει κιόλας. Όλοι οι υπόλοιποι μπορείτε να διατηρήσετε τα δωμάτια σας κανονικά. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Και κοίτα μην μου κουράζει το Μένιο, γιατί σε λίγο καιρό θα αναλάβει την ευθύνη μιας μεγάλης και αληθινής εταιρείας. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει, Μένιο, όποτε γκρινιάζει, θα τη στέλνει στον καναπέ για να κοιμάται. Κοίτα, βρε, που σηκωθήκαν τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι. Είπες κάτι, κυρία Λαμπρινούλα? Όχι. Δηλαδή. Έτσι, μπράβο. Βάλε μου τώρα λίγο νερό, γιατί οι πατάτες που έφτιαξε είχαν πολύ αλάτι. Αμέσως, αγόρι. Και πρόσεξε λίγο στη μαγειρική σου, τώρα που φύγει ο Φιλότας από το σπίτι. Δεν χρειάζεται να τον σκοτώσεις, οπότε μην βάζεις τόσο αλάτι στο φαγητό. Ό,τι πεις, καμάρι μου. Περίεργο. Η συμπεριφορά της μαμάς στο Γεράσι μου έχει αλλάξει πολύ. Απορώ τι μεσολάβησε. I'm gonna live till I die. I'm gonna laugh instead of cry. I'm gonna take the town, turn it upside down. I'm gonna live, live, live until I die. They're gonna say, what a guy. I'm gonna play for the sky. Ain't gonna miss a thing. I'm gonna have my fling. I'm gonna live, live, live until I die. The blues I lay low, I'll make 'em stay low. They'll never trail over my head. I'll be a devil till I'm an angel, but until then, hallelujah, gonna dance, gonna fly. I'll take a chance, riding high. Before my number's up, I'm gonna fill my cup. I'm gonna live, 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 live until I'm. Λαμπρινούλα! Λαμπρινούλα! Τι θες, παιδί μου? Σήκωσε το, σε παρακαλώ. Εγώ θα το σηκώσω. Δεν μπορώ, είμαι κουρασμένος. Από τι πασά μου? Τώρα μόλις ξύπνησα και δεν έχω κάνει ακόμα stretching. Μάλιστα, παλικάρι μου. Παρακαλώ. Σας πήρα να μου πείτε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά μου. Αλλά τέτοια γουρούνα που είσαι, πού να το σκεφτείς από μόνη σου? Αχ, τι να σε ευχηθώ, βρε μπαμπά. Άμα σου πω χρόνια πολλά, θα έπρεπε να πεθάνεις πρόπερση. Κανονικά τώρα πρέπει να σου λένε χρόνια άπειρα. Το δέχομαι αυτό. Η αδερφή σου τι κάνει? Λείπει όπως πάντα. Από τότε που άρχισε να τη στέλνεις λεφτά, έχει πλακωθεί στις πλαστικές εγχειρήσεις και δεν έχει αφήσει γκόμενο για γκόμενο. Ναι, το ξέρω. Ο Γεράσιμος πού είναι? Εδώ δίπλα μου. Τον θέλεις? Πάρτονε. Πολλά, Φιλότα μου. Σε ευχαριστώ, μικρέ. Τώρα που ανέλαβε τις εταιρείες μου ο Ασημάκης, θα μου περισσεύει περισσότερος χρόνος για να ασχολούμαι με τα κοριτσάκια μου. Έτσι, μπράβο, να έχεις εσύ λίγο χρόνο, βρε Φιλότα μου. Πάντως, από τότε που χτύπησε ο Ασημάκης στο κεφάλι, τι ξέρω, αυτό το πράγμα άλλαξε τις ζωές όλων μας. Ακριβώς. Εδώ τον έχω. Θέλει να μιλήσει τη Λιλή. Ναι, μισό λεπτό, μισό λεπτό, να τη φωνάξω.
Λιλί! Λιλί, ο μπαμπά σου! Ασημάκι! Έλα, μιλήσει την κόρη σου. Έρχομαι, παππού. Γρήγορα όμως, γιατί με περιμένουν από το Συμβούλιο να τους αναλύσω τα πλεονεκτήματα των συγχωνεύσεων. Μπαμπά, τι κάνεις? Μου έχεις λείψει πολύ. Και εμένα μου έχεις λείψει, Λιλί μου. Και εμένα. Ολοκληρώνω μέσα στην εβδομάδα κάποιες επαφές που έχω με γερουσιαστές εδώ και ύστερα θα έχω λίγο χρόνο μέχρι βεβαίως την ομιλία μου στο Πανεπιστήμιο του Μασαχουσέτης. Να έρθεις να με δεις. Έγινε, σ' αγαπώ πολύ, μπαμπά. Κι εγώ σ' αγαπώ, Λιλί μου. Κι εγώ σ' αγαπώ. Διασκέδασε εσύ την οικογένειά σου, γιατί εγώ έχω και δουλειές. Εντάξει. Οκ. Okay. Α, και πού σε, τελείωνε με τον Κομενάκη γιατί θέλω να το πάρω κι εγώ πριν να το δείπνω με τον Δήμαρχο. Ευχαριστώ. Χάλια είμαι. 10 λεπτά έκανα γιόγκα σήμερα και πονάει όλο μου το σώμα. Πρέπει να πάρω σύνταξη, μου φαίνεται, αν και τώρα τη δίνουν στα 81. Να πάρεις. Κι εγώ το σκέφτομαι πια. Έχω φάει τα καλύτερά μου χρόνια εδώ μέσα. Άσε που επιτέλους πρέπει να βρω και έναν άντρα, να αποκατασταθώ. Ναι, ρε, Δεσποινίσσα, τον 39. Έχεις και τεράστια πέραση στους άντρες. Θες να με εκνευρίσεις πάλι? Άσε. Τι γίνεται, γιατί λουφάρουμε πάλι? Τι κάνετε, κυρία διευθύντρια? Άστα αυτά και πήγαινε να δουλέψεις. Τώρα που η Δώρα μπήκε φυλακή, θα δουλεύεις για δύο ανθρώπους. Μάλιστα, μην προσλάβεις άλλη. Τσάκι σε μένα που είμαι και μεγάλη γυναίκα. Έλα. Καλά. Πολύ στεναχωρέθηκα για τη Δώρα. Μα ισόβια, ρε γαμώτο. Τον άντρα τη σκότωσε. Τι θέλει να φάει, 2 μήνες με αναστολή? Πού είναι ο Μάνος? Κάνει μάθημα. Ωραία. Τον θέλει ο καινούριος υπουργός πολιτισμού. Επιλέξατε να γίνετε ηθοποιοί. Ρε, είμαστε πρώτοι σε ανεργία σε όλη τη γη και σε 6 ακόμα πλανήτες. Τάξε μου. Καλημέρα σας, κυρία διευθύντρια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπουκάρετε στην τάξη χωρίς να χτυπάτε την πόρτα. Τάξε μου, πρέπει σου λέω. Κοίτα, άμα είναι πάρα πολύ καλά τα νέα, μπορείς να πάρεις τη μοτοσυκλέτα μου και να πας μέχρι τη Σαντορίνη. Αφού δεν έχεις μοτοσυκλέτα, ρε απάρτη. Ναι, γιατί αν είχα, πώς θα οδηγούσουμε μέχρι τη Σαντορίνη? Anyway, σε ψάχνει ο καινούριος υπουργός πολιτισμού. Ο Νίκος. Έγινε. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε. Σε ψάχνει για να ανεβάσετε τα θεατρικά σου έργα. Έρχομαι! Γι' αυτό είστε εδώ, γιατί κάνουμε το πιο όμορφο και θεαματικό επάγγελμα στον κόσμο. Ό,τι πίνεις κερασμένα από μένα. Έλα, ρε, σειρά. Ναι. Μπορώ να παραγγείλω και ουισκάκι, δηλαδή? Ηλία, σοβαρέψου, στα αφεψίματα αναφερόμουν. Αμά, ρε, τσιφούτη. Καλημέρα, ρε, μάλια. Πελαγία. Καλημέρα, Πελαγία. Όλο το Σαββατοκύριακο σε έπαιρνα τηλέφωνο και το είχες κλειστό. Σάββατο με τον Παναγιώτη στο εξοχικό του στο Σούνιο. Σεξ. Και ξέρεις, όταν κάνω σεξ το έχω πάντα κλειστό. Την Κυριακή με 2 τεκνά που γνώρισα σε ένα παραλιακό κλαμπ. Και πάλι. Σεξ. Ξέρεις, κλειστό. Γιατί βρε, Πελαγία, μου τα ρίχνεις αυτά έτσι στα μούτρα, αφού ξέρεις πόσο τρελά ερωτευμένος είμαι μαζί σου. Εσύ και πόσοι άλλοι. Αλλά ξέρεις τους κανόνες μου. Δεν πάω με σύλληκες. Χιλόπιτα, πάω να ανακατέψω ουίσκι με χάπια. Μάνο. Α, μη φοβάσαι, τα ανακατεύω μόνο, δεν το πίνω μετά. Ευγενία, ένα εσπρεσάκι σε παρακαλώ. Σκέτο και διπλό. Τα γόρια μου δεν με αφήσανε να κλείσω μάτι όλο το βράδυ. Ρε, Πελαγία. Πώς σε γουστάρω, ρε, μωρό μου. Καλά, εσένα δεν σε ήθελα όταν πήγαινα από απόρριψη σε απόρριψη. Θα σε πάρω τώρα. Όχι, μωράκι. Keep dreaming. Διάσημη Πελαγία. Σωστός. Και στα δύο. Και Πελαγία και Διάσημη. Θέλω σαν τρελός να γραφτώ στο τμήμα σου. Να το κάνεις, μωράκι. Πολλοί άντρες θέλουν σαν τρελή πράγματα από μένα. Όσοι περνούν το τεστ, ικανοποιούνται. Τι πρέπει να κάνω? Θα κάνω τα πάντα.
Όχι, μωράκι, δεν χρειάζεται. Στη δική σου την περίπτωση έκαναν τα πάντα οι γονείς σου. Κόμι! Πάμε τώρα όμως από το λάθος πλασάρι, το... Γκολάρα! Την πατήσατε, κύριε Υπουργέ! Ο Νικοπολίδης φταίει, το άπνιξε. 50 χρόνια και ακόμα να κρεμάσει τα γάντια του. Ρε γάμο το, κάθε άνοιξη λέει θα φύγει και το καλοκαίρι μένει. Από το ολέθριο λάθος του Αντώνη Νικοπολίδη. Τι έγινε, μάγκες, πώς είμαστε? 1-0. 1-0. Κάτσε, κάτσε. Γιατί δεν το έπιασε ο Νικοπολίδης με την πατερίτσα? Όχι, ρε Μένιος, να σηκώσει ο Νικοπολίδης την πατερίτσα. Λαμπρινή μου, να δώσουμε ένα φυλάκι στον παππού. Αγάπη μου, τι κάνει το μπεμπέ μου? Καλά, παππού. Καλά, παππού. Γλυκιά μου, αγάπη. Πήρα τώρα και το φυλάκι μου, ποιος με πιάνει. Άντε, πήγαινε στον μπαμπά. Πήγαινε στον μπαμπά. Έλα, αγάπη. Έλα. Ήρθατε μεγαλειότατε. Να, αγάπουλα μου, ήρθα 10 τσοπολί. Έχω ποκεράκι με τον Τάσο το βράδυ. Θα γυρίσω ξημερώματα, ξέρεις τώρα. Λιάρδα θα είμαι σουρωμένος, θα βρω μια τσιγαρίλα. Μάλιστα. Θα σας έχω έτοιμο το μπάνιο, μεγαλειότατε. Τι μαγείρεψε το μωράκι μου σήμερα? Έλα μέσα στην κουζίνα να σου δείξω. Ευχαρίστως. Τι λέει η παλικάρια, πόσο είναι το σκορ? 1-0 χάνουμε και δεν θέλω άλλα αστεία για τον Νικοπολίδη. Κρίμα και είχα ένα καλό. Μπαμπά, πιπί. Ναι, να πούμε. Έλα, πάμε, πάρε μια αγκαλιά. Έλα. Έλα, πιπί θέλει το μωρό μου πιπί. Φύγαμε. Hey, αγάπη μου, φιλείς τη μαμά. Μουά. Ο μπαμπάς ήρθε? Ναι, είναι μέσα με την κυρία Λαμπρινή στην κουζίνα. Ωραία. Είμαστε μόνοι. Χριστίνα, μην αρχίζεις πάλι. Παιδάκι μου, πας καλά, θα μας δούνε. Μ' αρέσει πιο πολύ έτσι, με ξετάρει ο κίνδυνος. Χριστίνα, Χριστίνα, σοβαρέψου, κορίτσι μου. Πρέπει να σταματήσει αυτό που σημαίνει μεταξύ μας. Είσαι παντρεμένη εδώ και 10 χρόνια. Μπορείς, σε παρακαλώ, να μου θυμίζεις το γάμο μου. Εσύ επέλεξες το γεράσιμο. Να είναι καλά, τι θα γίνει τώρα? Μου το κοπανάς μια ολόκληρη ζωή. Τώρα δεν μπορώ να τον χωρίσω και το ξέρεις. Λυπάμαι πολύ. Ο Γεράσιμος πια είναι φίλος μου. Και αυτό που σημαίνει πρέπει να το κόψουμε τώρα. Καλά, θα το κόψουμε. Δώσε μου ένα φυλάκι όμως πρώτα και το κόβουμε. Χριστίνα, τι τραβάω, Παναγία μου, ολόκληρος υπουργός. Όλα εντάξει, παιδί μου? Ναι, παπά. Να πλύνεις και τα χεράκια μετά, όπως έχουμε μάθει, ναι. Ναι, παπά. Τι θέλεις? Αυτό που θέλω πάντα. Μωρό μου, κλείδωσες? Όχι, όχι, ένα λεπτό, ανέβηκα, έχω το μωρό στο μάτι. Απόψε θέλω να σε δω. Εννοείται, μωρό μου, εννοείται. Με το που κοιμηθεί, Χριστίνα, θα έρθω. Έτοιμη ζουζουνίτσα? Εγώ ναι. Τώρα περιμένω και τη γιαγιά με τη θεία Πελαγία να κατέβουν. Εσύ, η Λαμπρινή, η Πελαγία και 8 βαλίτσες. Πώς θα σας πάω στο αεροδρόμιο? Θα μπορούσες, παππού. Αν δεν αγόριζες πόρο αυτοκίνητο για να αρέσει τα κοριτσάκια, θα μπορούσες. Τελειώνετε με τον παλαφισμό, θα χάσουμε το αεροπλάνο. Αγαπητό μου ημερολόγιο, ακόμα δεν έχω καταλάβει αν η οικογένεια τελικά βλάπτει. Το σίγουρο είναι πως αλλάζει. Όπως άλλαξε ο Μένιος και έγινε σοβαρός επιχειρηματίας. Όπως άλλαξε η Πελαγία και έγινε μια ποθητή κουκλάρα. Όπως άλλαξε ο Ασημάκης και έγινε ο ηθήνων οικονομικούς νους της Νέας Υόρκης. Όπως άλλαξε η Χριστίνα και δεν είναι πια ερωτευμένη μαζί μου. Και όπως άλλαξα κι εγώ και έχω καψουρευτεί την Πελαγία. Μόνο η Λαμπρινή φαίνεται πως παραμένει η ίδια. Μπορεί να φαίνεται πως η στρίγκλα έγινε αρνάκι. Αλλά το αρνάκι κρύβει μέσα του μια λυσασμένη γάτα. Λύσαξες να πάμε Νέα Υόρκη.
Ξέρεις πόσους γκόμενους παρατάω για να λείψουμε μια ολόκληρη εβδομάδα. Σκάσε, θα βρεις εκεί γκόμενους. Δεν μπορούμε άλλο να το αφήσουμε αυτό το θέμα έτσι. Αν ο μπαμπάς γίνει 250, θα μας τάψει όλους. Και αν καταλάβει ότι δεν θα γίνει, ποιος μας εγγυάται εμάς ότι δεν θα ξαναγράψει πάλι την περιουσία του στο Γεράσιμο. Σωστά. Μια υπογεγραμμένη διαθήκη δεν προσβάλλεται. Ενώ, αν δεν σκοτώσουμε τώρα, δικαιωματικά όλη η περιουσία θα περάσει σε εμάς. Ναι, αλλά πρέπει να τρέχουμε Νέα Υόρκη. Δεν μπορούμε να καλέσουμε εδώ τον μπαμπά να τον σκοτώσουμε με την ησυχία μας. Εδώ ποτέ. Εδώ μένει αυτό το αχώνευτο και κακάσχημο πλάσμα που παντρεύτηκε την κόρη μου και μια ζωή μου χαλάει τα σχέδια. Θα μας καταλάβει και θα μας εμποδίσει. Εντάξει, αλλά να το ξέρεις. Με το που σκοτώνουμε το γέρο, επιστρέφουμε αμέσως. Γιατί έχω γνωρίσει ένα τεκνό στην τάξη του Μάνου και το θέλω. Θα το πάρεις. Μόλις σκοτώσουμε τον μπαμπά, εγώ θα σε βάλω στο αεροπλάνο και θα σε φέρω στην Αθήνα. Εντάξει? Εντάξει. Πάμε. Φύγαμε. Καλημέρα σας. Γεράσιμος Αβίδης. Όλα εντάξει με την κράτησή μου για Νέα Υόρκη? Όχι, όχι. Προτιμώ business class. Ευχαριστώ πολύ.